Την ανάγκη να ρυθμιστεί με ερμηνευτική εγκύκλιο η διαδικασία μεταφοράς των μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας για το σχολικό έτος 2012-2013 με την παράταση της σύμβασης του έτους 2010-2011 που είχαν υπογράψει μεταφορείς των μαθητών με την Περιφέρεια, ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη ο αναπληρωτής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής συμμαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013, μεταφορά αρμοδιότητας στις περιφέρειες και άλλες διατάξεις. Η ερμηνευτική αυτή εγκύκλιος κρίνεται απολύτως απαραίτητη, μιας και οι μεταφορείς της συμμαθίας κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο δεν είχαν υπογράψει σύμβαση με τους Δήμους Βέρειας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, οπότε η ρύθμιση του σχεδίου νόμου που αναφέρεται στις νέες συμβάσεις των περιφερειών με τους μεταφορείς προφανώς δεν δύναται να συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Στυλιανίδης αποδέχθηκε με συγκεκριμένη δήλωσή του στην Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του κυρίου Τσαβδαρίδη, εξέλιξη που κρίνεται ως ιδιαιτέρως θετική για την οριστική από την επόμενη σχολική περίοδο επίλυση του φλέγοντος ζητήματος της μεταφοράς μαθητών που απασχολεί κάθε χρόνο ολόκληρη τη γονεϊκή μαθητιώσα και εκπαιδευτική κοινότητα της συμμαθίας. Στην ομιλία του, ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας. Είτε το συνειδητοποιεί, είτε όχι η αξιωματική αντιπολίτευση. Η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών που μεταβιβάζεται πλέον οριστικά στις περιφέρειες από την 1η Ιουλίου 2013, αλλά και τα εκκρεμή ζητήματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, αποτελούν κοινό νου, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν οι επανειλημμένες παρατάσεις και να δοθεί μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών που ταλαιπωρεί χιλιάδες οικογένειες, ιδιαίτερα στην νησιωτική και ορεινή περιφέρεια της χώρας. Και ασφαλώς τόνισε, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα επιβάλλεται να δοθεί στις περιφέρειες, γιατί αυτές, με βάση την εμπειρία που διαθέτουν στο συγκεκριμένο θέμα ως πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, θεωρούνται οι πλέον ενδεδειγμένοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για να εκτελούν τους σχετικούς διαγωνισμούς και να έχουν την ευθύνη. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η εμπλοκή λιγότερων και καλύτερα στελεχωμένων φορέων, ενώ συγχρόνως ο αριθμός των διαγωνισμών περιορίζεται σημαντικά. Και άρα μειώνονται οι περιπτώσεις δυνητικών προβλημάτων. Στο συγκεκριμένο νομό, τα ΚΤΕΛ, περαστικά και αστικά, δεν είχαν υπογράψει σύμβαση με τους Δήμους Βέρειας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας για το προηγούμενο σχολικό έτος, λειτουργώντας με καλή την πίστη. Οπότε η ρύθμιση του σχεδίου νόμου που αναφέρεται στις νέες συμβάσεις της περιφέρειας με τους μεταφορείς, προφανώς δεν δύναται να συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπήρξαν συμβάσεις για το 11-12, όπως εν προκειμένου, παρατείνονται οι συμβάσεις του έτους 10-11. Ο κ. Τσαβδαρίδης επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι έχει την πολυτέλεια να λειτουργεί αναβλητικά στα μείζωνα ανακύπτοντα ζητήματα. Ίσως θεωρεί ότι οι αντιπολιτευτικές κορώνες δύνεται να υποσκελίζουν πρακτικές αναγκαιότητες. Αλήθεια όμως είναι ότι όλοι μας ήδη γνωρίζουμε πως φέτος από τους 350 Δήμους, μόνο οι 31 προχώρησαν σε διαγωνισμούς για τη μεταφορά των μαθητών και μάλιστα άγωνους. Όταν όμως του χρόνου η ελληνική πολιτεία θα ερχόταν ξανά αντιμέτωπη κατά την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς με τον κίνδυνο να μην μπορούν τα παιδιά μας να πάνε σχολείο, να επιβαρυνθεί εν περαιτέρω ο οικογενειακός προϋπολογισμός, να δυσχερανθεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα και εκ νέου να διαταραχθεί η κοινωνική ομαλότητα, θα ήταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που θα εξαπέλει εμίδρους για κυβερνητικές ανικανότητες και εθελοτυφλισμό. Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στυλιανίδη, καταβάλλονται 14 εκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες και 3 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για την αποπληρωμή οφειλών προς τους μεταφορείς, ενώ η επόμενη δόση οφειλωμένων έχει προγραμματιστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Άλλα 22 εκατομμύρια ευρώ είχαν καταβληθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.